Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μεγάλη μάχη με τις φλόγες στην ΚΟ. Έχει γίνει και μεγάλη κινητοποίηση για την φωτιά που έχει ξεσπάσει στο νησί. Μάλιστα, έχει σταλεί και προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους του νησιού για εκένωση οικισμών. Περισσότερες πληροφορίες έχει ο Γιάννης Ρήγος, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη. Σάρα, συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στην φωτιά που ξέσπασε από νωρίς το μεσημέρι στην περιοχή Πόρτες Αντιμάχια στην ΚΟ. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη, καθώς σε μια μεγάλη αναζωπήρωση που έγινε πριν από λίγη ώρα σε δύσβατο σημείο, με την φωτιά πλέον, σύμφωνα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, να κινείται προς το παραλιακό μέτωπο. Να σου πω ότι έχουν ενισχυθεί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 102 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και αρκετά οχήματα, ενώ λόγω του ότι έχει πέσει το φως δεν επιχειρούν οι ενέργειες δυνάμεις και αυτό δεν βοηθάει καθόλου στο έργο της κατάσβησης. Το απόγευμα μάλιστα εστάλει μήνυμα και στους κατοίκους της περιοχής Καρδάμενα μέσω του 112 να εκενώσουν την περιοχή, να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς την Αντιμάχια. Να σου πω ότι είναι μια περιοχή με αρκετά τουριστικά καταλήματα και ξενοδοχεία. Υπάρχουν αρκετοί τουρίστες αυτή την χρονική στιγμή στο νησί και στήθηκε μάλιστα ολόκληρη επιχείρηση απομάκρυνσης των κατοίκων αυτών με τουριστικά λεωφορεία αλλά και λεωφορεία του Δήμου, έτσι ώστε να μεταφερθούν σε σημείο που θα είναι ασφαλής. Άλλοι τώρα βρίσκονται σε άλλα ξενοδοχεία σε κοντινή περιοχή, στον οικισμό Μαρμάρι, ενώ άλλοι βρίσκονται στο σχολείο της Καρδάμενα, σε ένα σημείο που είναι ασφαλής. Να σου πω ότι οι αιστείες της φωτιάς είναι διάσπαρτες σε αρκετά σημεία, δημιουργώντας ένα τεράστιο πρόβλημα στην προσπάθεια της κατάσβεσης. Η φωτιά έχει σχηματίσει επί της ουσίας ένα τόξο, αναφέρουν οι πυροσβέστες, που εκτείνεται ουσιαστικά από την περιοχή του Παλαιού Λατομείου έως και τα Καρδάμενα. Και Γιάννη, από όσο γνωρίζουμε, είναι δύσκολες και οι καιρικές συνθήκες. Οι άνεμοι είναι έντονοι. Να συνδεθούμε και με τον δήμαρχο του νησιού, να μας δώσει και εκείνος την εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή για την κατάσταση. Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είναι μια κατάσταση πρωτόγνωρη, εξαιρετικά δύσκολη και δυσάρεστη για όλο το νησί. Έχουμε εκκοινώσει Έχουμε ένα πρόβλημα με την σύνδεσή μας. Επιστρέφουμε στον Γιάννη Ρήγο. Γιάννη. Ναι, Σάρα, να σου πω μάλιστα ότι είναι και σε άμεση ετοιμότητα. Βρίσκεται ένα πλοίο αλλά και 6 ιδιωτικά σκάφη στην θαλάσσια περιοχή της Καρδάμενα στην ΚΟ. Και εφόσον απαιτηθεί λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς στην περιοχή, θα επιβιβαστούν σε αυτά τα σκάφη και τα πλοία οι επιβάτες αλλά και όσοι, οι κάτοικοι των περιοχών της Καρδάμενα αλλά και όσοι τουρίστες βρίσκονται στην περιοχή. Σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί, είναι μια δύσκολη πυρκαγιά, πλησιάζει αρκετά. Αρκετά απειλητικά, μπορούμε να πούμε, σύμφωνα και με όσα μας έχουν ενημερώσει οι πυροσβέστες, την περιοχή της Καρδάμενας. Ωστόσο, αυτή την στιγμή οι άνεμοι πνέουν ισχυροί και οι πυροσβέστες δίνουν μια μεγάλη μάχη. Αυτό που είχε αρχίσει να μας λέει και ο Δήμαρχος προηγουμένως, νομίζω τον έχουμε ξανά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμαρχε, καλησπέρα και πάλι. Δυστυχώς υπάρχει ξανά πρόβλημα με την σύνδεσή μας. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην κανονική ροή του προγράμματός μας. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Καλό σας βράδυ.